Λοιπόν, αύριο θα γιορτάσουμε την εθνική μας επέτειο και πάλι υπό διαφορετικές συνθήκες από ό,τι έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι πολλά αυτά που πρέπει να υπενθυμίσουμε και επίσης πολλά αυτά που πρέπει να μάθουμε, θεωρώ. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον διδάκτορα κοινωνικών επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το χθες, κυρίως όμως το σήμερα και το αύριο. Πολύ σωστά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαλκίδη. Να ξεκινήσουμε με το γιατί γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του. Θεωρώ και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας και βάζει ένα πλαίσιο όχι απλώς στην κουβέντα μας, γενικότερα στο δημόσιο διάλογο που αφορά κατά πόσο το μήνυμα της 28 Οκτωβρίου αφορά την αντίσταση, τον αγώνα. Την άμυνα, κυρίως όμως το πρόταγμα το οποίο είναι ένα και μοναδικό, δηλαδή την ελευθερία. Για φανταστείτε, και να βάζουμε και ένα πλαίσιο ιστορικό προκειμένου οι ακροατές και ακροάτρες να κατανοήσουν το τι συμβαίνει, το τι θέλουν ορισμένες φωνές να αναδείξουν στην πατρίδα μας. Το γεγονός ότι προτάσουν ως μήνυμα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή για τον αγώνα εναντίον του φασισμού και του ναζισμού του ελληνικού λαού την απελευθέρωση της Αθήνας σχετίζεται με ένα ακόμα ιστορικό λάθος ή αν θέλετε με μια ιστορική παράληψη. Γιατί δεν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ειδικά στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, στον Εύρο, στις Σφαίρες, όπου υπάρχει η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε στην Ελλάδα, γιατί να μην βάζουμε την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, για να μην βάζουμε την απελευθέρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ή γιατί να μην βάζουμε άλλες περιοχές. Βεβαίως κάποιος θα μπορέσει να πει ως αντίλογο ότι θα πρέπει να αναδεικνύουμε το ζήτημα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Από την άλλη πλευρά, όπως γνωρίζουμε, άλλοι λαοί, όπως η Σοβιετική Ένωση πρώην, νυν Ρωσία, ή η Γαλλία ή η Μεγάλη Βρετανία, τιμούν την ημέρα όπου υπογράφηκε η ανακοχή με την ναζιστική Γερμανία. Εν τούτης γνωρίζουμε από την άλλη πλευρά ότι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για τους Αμερικανούς είναι μετά τις ατομικές βόμβες στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η σχετικοποίηση, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουμε στο προσκήνιο σε ό,τι αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν αναδεικνύουν κατά τη γνώμη μου τον πυρήνα, δηλαδή το κεντρικό ζήτημα που σχετίζεται με τον ελληνικό λαό και την 28 Οκτωβρίου. Το γεγονός δηλαδή ότι σε πάνδημο μήνυμα, ο ελληνικός λαός αποφάσισε να αντισταθεί στην εισβολή των Ιταλών, δηλαδή δήλωσε όλος ο λαός, όλη η κοινωνία, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ότι δεν θέλουν τη σκλαβιά, προτιμούν τη θυσία και προτιμούν την λογική και τον ρεαλισμό της αυτοθυσίας προκειμένου να διατηρήσουν το αυτεξούσιό τους. Άρα, πέρα από το γεγονός ότι υποδηλώνει και πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να το επισημάνουμε και με τη δική μας συζήτηση. Πέρα από το γεγονός δηλαδή ότι υποδηλώνεται η σχετικοποίηση της 28ης Οκτωβρίου, δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός δεν πέτυχε μια σπουδαία νίκη η οποία αφορούσε την ελευθερία του, αλλά προσπαθούν να αυθυποβάλουν την ελληνική κοινωνία σήμερα, η οποία δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως και κυρίως δοκιμάζεται σε ένα ζήτημα που αφορά την εθνική του κυριαρχία όπως και τότε. Τότε με την Ιταλία και τη Γερμανία, σήμερα με την Τουρκία. Ναι. Και η 28η καθιερώθηκε από τον ίδιο το λαό, κύριε Μαλκίδη, και ειδικά από φοιτητές, σωστά. Έχετε δίκιο και πρέπει να τονίσουμε ότι στην πρώτη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το 1941, όταν η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από τριπλή κατοχή, δηλαδή γερμανική, ιταλική και βουλγαρική, και στην Ήπειρο υπήρχε και η αλβανική, που επίσης είναι μια παράμετρος η οποία είναι παντελώς άγνωστο. Ας μην κρυβόμαστε και κυρίως ας μην κρύβουμε, ειδικά από τις νέες γενιές, ότι η κατοχή η οποία υπήρχε στην Ελλάδα αφορά λαούς οι οποίοι ήθελαν αφενός να κατακτήσουν και κυρίως να υποδουλώσουν αυτό το σπουδαίο κομμάτι της γης, μιλώ για την πατρίδα μας, και αφετέρου να ενσωματώσουν ιστορικές περιοχές της πατρίδα μας, όπως είναι η Θράκη και η Μακεδονία, τα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα, αντιστοίχως στη Βουλγαρία και στην Ιταλία και η Ήπειρος στην Αλβανική επικράτεια. Άρα λοιπόν, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η πρώτη συγκέντρωση η οποία έγινε την 28 Οκτωβρίου του 1941 από τους φοιτητές και τις φοιτήτρες του Πανεπιστημίου ήταν η απαρχή μιας μεγάλης αντιστασιακής και αγωνιστικής διαδρομής του ελληνικού λαού, η οποία συνεχίστηκε για τα επόμενα χρόνια και αν θέλετε ένα άλλο κομμάτι, μια και φέτος τιμούμε τα 200 χρόνια
από την Εθνεγερσία του 21, ναι. Ήταν 25η Μαρτίου του 43, όπου ο ελληνικός λαός, αντιστεκόμενος στην προσπάθεια των γερμανικών δυνάμεων να προσελκύσουν και τελικώς με καταναγκαστικά έργα να στείλουν χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες στον Ταχάου και στα άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν αυτό το κομμάτι το οποίο συγκεντρώθηκε την 25η Μαρτίου του 1943 και αντιστεκόμενος στις γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις δήλωσε με την παρουσία του ένα ακόμη όχι. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν και η απαρχή της έμπνευσης του σπουδαίου ποιητή μας, του Οδυσσέα Ελίτη, ναι. Όπου από εκεί ξεκίνησε η συγγραφή του Άξιον Εστί, και πραγματικά με το κομμάτι που αναφέρεται στα παλικάρια, στους νέους που δεν είχαν παρά μόνο το σταυρουδάκι κάτω από το πουκάμισο του ήλιου, να αντισταθούν και να συνεχίσουν τον αγώνα για ελευθερία. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μαλκίδη, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κριτήρια που οδήγησαν τον γερμανόφιλο Ιωάννη Μεταξά στη ρήξη με τον άξονα Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας? Πέρα από το γεγονός ότι ο Μεταξάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αν πάμε λίγα χρόνια πίσω, αρνήθηκε να συμμετάσχει στη Μικρασιατική Εκστρατεία, που επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι παντελώς άγνωστο. Ναι. Δηλαδή, παρότι ένας αξιωματικός του ελληνικού στρατού έχει εκπαιδευτεί, το ελληνικό κράτος τον έχει επενδύσει στην προσωπικότητά του, τον έχει στείλει στο εξωτερικό προκειμένου να εκπαιδευτεί σε σύγχρονες τεχνικές πολέμου, αυτός αρνείται να μετάσχει σε μια εκστρατεία όπου ο ελληνικός λαός σε λιγότερο από 5 χρόνια από το 1919 θα αποφάσισε για την τύχη των ιστορικών του πατρίδων στη Μικρά Ασία. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το οποίο φανερώνει το γεγονός αυτό το οποίο τονίσατε με έμφαση, θα έλεγα, δηλαδή το γερμανόφιλος. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το καθεστώς το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά το 1936 είχε ομοιώματα τόσο από το φασιστικό της Ιταλίας όσο και από το ναζιστικό της Γερμανίας. Από την άλλη πλευρά όμως γνωρίζουμε, και αυτό στην ιστορία του ελληνικού λαού το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, το γεγονός ότι η ηγεσία τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες και ακουστώ υπερβολικός, ναι. Είναι αναντίστοιχη με το θέλημα, τη βούληση του λαού. Το είδαμε το 1940, όπου ένα μεγάλο κομμάτι της τότε διανόησης, της δημοσιογραφίας και της πολιτικής έλεγε, μα πώς είναι δυνατόν να τα βάλουμε εμείς με την Ιταλία ή με τη Γερμανία όταν άλλες χώρες ισχυρότερες από εμάς συνθηκολόγησαν ή πολέμησαν για λίγες μέρες. Ας μην ξεχνούμε ότι η αντίσταση των Ελλήνων και των Ελληνίδων ξεκινάει τον Οκτώβριο του 40 και τελειώνει τέλη Μαΐου του 41. Σωστά. Όταν η Γαλλία παραδόθηκε σε μία εβδομάδα, όταν η Ολλανδία σε 2-24 ώρα, όταν το Βέλγιο σε μία μέρα και όταν η Δανία παραδόθηκε σε έναν Γερμανό ποδηλάτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι όταν το κλίμα στην ελληνική κοινωνία ήταν της αντίστασης, όταν πηγαίνουν οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες που είπαμε προηγουμένως στον τότε ποιητή, τον σπουδαίο ποιητή, τον Κωστή Παλαμά, του λένε τι να κάνουμε όταν οι Ιταλοί βομβάρδισαν την Τίνο, τορπίλησαν την Έλλη στο λιμάνι της Τίνου την ημέρα του 15 Αυγουστού. Όταν όλος ο ελληνικός λαός γνώρισε τις προκλήσεις της Ιταλίας, όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ήπειρο, ο Παλαμάς τους είπε να μεθύσουν με το αθάνατο κρασί του 21. Δηλαδή ξέραν οι Έλληνες και Ελληνίδες, οι νέοι και οι νέες, ότι αυτό το οποίο τους οδηγεί ως λαό, ως έθνος, είναι αυτό το μεγάλο αντιστασιακό κομμάτι, η μεγάλη αγωνιστική διαδρομή, παρακαταθήκη και κληρονομιά, καθώς και παράδοση, του 1821. Όπου και πάλι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, πολύ ελάχιστοι σε αριθμό, αλλά πολύ μεγάλη στένος και δύναμη, τα βάλαμε μια υπερδύναμη και όπως το 1940 νίκησαν. Και μάλιστα νίκησαν χωρίς καμία δύναμη να τους υποστηρίζει. Και πρέπει να το τονίσω αυτό, ειδικά για το 21 και το πώς συνδέεται με το 40. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και εσείς το έχετε αναδείξει και στις συζητήσεις σας και στην παρέμβασή σας που κάνετε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Το γεγονός ότι μετά το 1827 ο ελληνικός λαός έμαθε ότι την ελευθερία μας την οφείλουμε στον Ναβαρίνο, δηλαδή στις μεγάλες δυνάμεις. Κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο τονίζεται με το 40, ότι την ελευθερία μας την οφείλουμε στους Βρετανούς ή στους Γάλλους. Την ελευθερία μας την οφείλουμε από το 21 μέχρι σήμερα μόνο στα δικά μας χέρια και στα δικά μας μυαλά. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το πρέπει να περάσουμε και από τη δική μας συζήτηση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κύριε Μαλκίδη. Τώρα, το όχι ως πηγή πατριωτικής ανάτασης είναι γεγονός.
στις σημερινές συνθήκες. Θεωρείτε πως λειτουργεί και ως πηγή έμπνευσης εναντίον του τουρκικού επεκτακτισμού? Θα μπορούσε να είναι. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πολλές φορές στην ελληνική κοινωνία βλέπουμε ένα μικρό δέντρο, το οποίο ούτε καν το έχουμε σπείρει εμείς για να απολαύσουμε τους καρπούς. Το έχουν σπείρει κάποιοι προηγούμενοι από εμάς, προκειμένου εμείς να το αναπτύξουμε, να το αναδείξουμε, να το ποτίσουμε με τις θυσίες, τους κόπους και τον αγώνα μας, προκειμένου να βγάλει καρπούς και να τους απολαύσουν οι επόμενες γενιές. Ας μην ξεχνούμε ότι αυτό το οποίο συνέβη το 40 ή αυτό το οποίο συνέβη καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής ήταν μοναδικό παγκοσμίως. Δεν υπήρξε ποτέ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από ένα έθνος το οποίο αριθμούσε 6 με 7 εκατομμύρια τόσο μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσει την ελευθερία του. Ας μην ξεχνούμε ότι μετά τη Σοβιετική Ένωση και αναλογικά με τον πληθυσμό μας είχαμε τα περισσότερα θύματα κατά τη διάρκεια του έπους του 40-41 και της αντίστασης μέχρι την απελευθέρωση. Ας μην ξεχνούμε ότι αυτό το οποίο συνέβη στα βουνά της Υπήρου, στο Ρούπελ, εκεί μας, στα οχυρά του Νυμφαίου και του Εχίνου, στην περιοχή του Εύρου, γενικότερα σε όλη την πατρίδα μας, ήταν και αποτελεί μήνυμα το οποίο πέρα από το πηγαίο, πέρα από το αυθόρμητο, πέρα από το θαραλέο, πέρα από το ανδρείο που εμπεριέχει, αφορά και ένα μήνυμα που σχετίζεται με το σήμερα, όπου και πάλι δοκιμάζεται η εθνική μας κυριαρχία, όχι μόνο όπως πολύ σωστά αναφέρατε από τον τουρκικό επεκτατισμό, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Μιλώ για την κυριαρχία μας και το αυτεξούσιο στην οικονομία, για το αυτεξούσιο στην ορθόδοξη παράδοσή μας, ιδιαιτερότητα και ιδιοπροσωπεία. Μιλώ για όλες τις πτυχές της ελληνικής κοινωνίας και μιλώ γενικώς για το μέλλον μας, το οποίο μέλλον μας έχει συνιστώσεις από το δημογραφικό μέχρι την οικονομική ανάπτυξη, από την διατροφική αυτοτέλεια και αυτονομία μέχρι κατά πόσο οι νέοι θα πάψουν να ενισχύουν τα εργοστάσια και τις δουλειές στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το μήνυμά μας, ειδικά όπως προέρχεται από το 1940, είναι ποικιλότροπο και πολυπίκυλο, οφείλουμε τουλάχιστον σήμερα, όπου δοκιμαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο από το 40, να πάρουμε εφόδια, να πάρουμε μέσα από αυτά τα οποία πήραν και οι προγονείς μας. Πολύ σωστά. Κυρία Μαλκίδη, όπως έχετε σημειώσει και σε άρθρο σας, και θα έρθω να συμφωνήσω με αυτό, όπως και σε άλλες στιγμές της ιστορίας μας, η Θράκη παρέμεινε και παραμένει στο περιθώριο της αναφοράς και της ανάδειξης της σημασίας της. Η Θράκη όμως συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση εναντίον του φασισμού. Και κάπου εδώ θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τον ανθιπολογαγό Θεόδωρο Κανδυλάπτη και τον Ιωάννη Ζήση. Πράγματι, και είναι και μια ευκαιρία με τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, και θεωρώ ότι πέραν των άλλων συνιστοσών που αναδεικνύουμε και ιδιαιτεροτήτων που αφορούν το έπος του 40-41, σχετίζεται με το κατά πόσο πατρίδες όπως η Θράκη, ιδιαίτερα η μας πατρίδα, έμεινε έξω από τη γενικότερη συζήτηση. Και επαναλαμβάνω, επειδή η ιστορία μεταξύ των άλλων είναι και πηγή έμπνευσης, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το 1921 και με το 1921, όπου πάλι η Θράκη παραμένει σχεδόν άγνωστη, παντελώς άγνωστη σε ό,τι αφορά τη συμβολή της και τη συνειφορά της στην εθνεγερσία και στην απελευθέρωση. Ο Θεόδωρος Κανδυλάπτης, σπουδαίος ανθιπολογαγός, γιος του σπουδαίου Κανδυλάπτη, συγγραφέα του Πόντου, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη, ήταν αυτός ο οποίος το 1941 σκοτώθηκε, και πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα τα οστά του παραμένουν άγνωστο το που έχουν ταφεί. Επίσης θα πρέπει να αναφέρω με την ευκαιρία αυτή ότι υπάρχουν δύο συνιστώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, τουλάχιστον για μένα, και εύχομαι να ακουστούν το ίδιο και για τους ακροατές και για τις ακροάτρες. Ναι. Το πρώτο είναι ότι μαζί με τον Θεόδωρο Κανδυλάπτη, του οποίου το όνομα Κοσμή στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης. Πολύ σωστά. Είναι άθαυτη περίπου 8.000 στρατιωτικοί οι οποίοι πήραν μέρος στο έπος του 40-41. Τι θέλω να πω? Ότι 8.000 Έλληνες, ναι, παραμένουν σήμερα άθαυτοι πλην εξαιρέσεων και βρίσκονται άθαυτοι, χωρίς εξόδιο, ακολουθία, κηδεία και ταφή, στα βουνά της Βορείου Υπήρου. 8.000! Σοκαριστικός αριθμός! Και μόνο τα τελευταία χρόνια, και πρέπει
μέσω της συζήτησής μας να κάνω και μια έκκληση. Ναι. Γιατί αφορά και πάρα πολλούς ανθρώπους, απογόνους αυτών των σπουδαίων ηρώων, αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Το γεγονός δηλαδή ότι σήμερα, 80 χρόνια μετά το έπος, βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περισυλλεγεί τα οστά τους, τα λείψανά τους, τα ιερά οστά τους, τα οποία οφείλουμε την ελευθερία μας, όπως γράφει και ο Σολωμός, mm-hmm. οι οποίοι βρίσκονται σήμερα άφαυτοι από το 731 μέχρι την Τρεμπεσίνα και την Τρεμπερεμετή και το Τεπελένη μέχρι τη Χιμάρα. Εξαίρεση αποτελούν στρατιωτικά νεκροταφεία. Κύριε Μαλκίδη, μας ακούτε? Ναι, λοιπόν, σας ακούω και από εκεί που διακόπτει η συνομιλία μας, mm-hmm. θέλω να ξεκινήσω και να απευθύνω μια αίτηση σε όσους και όσες μας ακούν και όσους θα μας ακούσουν από το διαδίκτυο συνέχεια. Παρακαλώ. Όσοι έχουν πρόγονο, ο οποίος σκοτώθηκε στο έπος του 40-41, υπάρχει ειδική υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, όπου δίνεται δείγμα DNA, ναι. προκειμένου να γίνει προσπάθεια ανέβρεση των οστών και να γίνει η κανονική κηδεία. Πάρα η λέξη σημαντικό. Κηδεία προέρχεται από το ρήμα κηδεύω των αρχαίων ελληνικών, που σημαίνει φροντίζω. Επειδή 80 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει αντιάλογη φροντίδα για τους προγόνους μας που σκοτώθηκαν για την ελευθερία, οφείλουμε σήμερα να αναδείξουμε αυτή την πτυχή. Η δεύτερη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και επίσης είναι παντελώς άγνωστη, ναι. είναι αυτό το σπουδαίο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη, ο οποίος γράφει για το χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Εκεί λοιπόν γράφει για τον ανθιπολοχαγό, ο οποίος γεννιέται στα βουνά της Τράκης και αντικρίζει τον ήλιο της Τράκης. Υπήρχαν 6 ανθιπολοχαγοί οι οποίοι έπεσαν κατά τη διάρκεια του έπου 41-40 ναι. στα βουνά της Βορείου Υπήρου. Κάνω μία έκκληση σε όσους έχουν τη δυνατότητα να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες, αν και έχω καταλήξει ότι ο ποιητής, ο νομπελίστας, ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε αυτό το ποίημα για τον Θεόδωρο Καδυλάπτη, ναι. να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο αυτή η πτυχή, η οποία αφορά και την νεότερη μας παράδοση, όχι μόνο την ιστορική, αλλά και την λογοτεχνική και την ποιητική. Και τέλος, για τον Θεόδωρο Ζήση, τον συνταγματάρχη, το οποίο το όνομα κοσμεί επίσης στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης, mm-hmm. όταν η Ελλάδα συνθηκολόγησε, ο Θεόδωρος Ζήσης μαζί με το στράτευμά του αποπειράθηκε να φύγει προς την Τουρκία και από εκεί προς τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να συνεχίσει τον αγώνα αντίστασης. Εκεί λοιπόν, με το που πέρασαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, η μονάδα του αφοπλίστηκε. Ο Θεόδωρος Ζήσης μη αποδείξε και η συγκεκριμένη θυσία του αποτελεί ακόμη ένα αντιστασιακό και αγωνιστικό μήνυμα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έβαλαν το εμείς πάνω από το εγώ. Δυστυχώς, κύριε Μαλκίδη, ίσως για τους πιο πολλούς, για τους περισσότερους μάλλον, αυτές οι πτυχές της ιστορίας μας είναι άγνωστες. Και θα ήθελα εδώ τώρα να συζητήσουμε λίγο και πως τα περισσότερα παιδιά, αν τα ρωτήσεις τι γιορτάζουμε αύριο, δεν θα ξέρουν να απαντήσουν. Τι θεωρείτε ότι πήγε και ότι πάει λάθος σε όλο αυτό? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που ενδεχομένως να είναι και αφορμή για ένα διάλογο ο οποίος θα έχει τους όρους της συγχωρίας. Ναι. Δηλαδή θα ακουστούν όλες οι απόψεις για ένα ζήτημα το οποίο αφορά όχι μόνο την παιδεία, τη γνώση και την εμπειρία. Η εκπαίδευση περιέχει όλα αυτά και πολλά άλλα επιπλέον. Αλλά αφορά και ένα ζήτημα κατά πόσο πλέον αυτά τονίζονται, επισημαίνονται και αφορούν το κέντρο μιας παιδείας ή μιας εμπειρίας που αφορά την εκπαίδευση, mm-hmm. που δίνει μηνύματα, νοήματα, συμβολισμού, σύμβολα. Τι θέλω να πω? Όταν τα 200 χρόνια της Επανάστασης, η τιμή στην παλιγενεσία μας που αποτελεί νομίζω το κεντρικό ζήτημα του νέου ελληνισμού, το πρωταγωνιστικό γεγονός για την νεότερη ιστορία μας, είναι απόν. Ναι. Όταν για παράδειγμα δημιουργούνται ή διοργανώνονται συνέδρια ή εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Αλή Πασά και όχι για τον Κολοκοτρώνη, mm-hmm. όταν αναδεικνύονται οι οποίοι ήταν ύποπτο ρόλο, για να μην πω κάτι άλλο, κατά διάρκεια της Επανάστασης, όπως είναι ο Μαυροκορδάτος και Πολέτης, το αντίστοιχο θα περίμενε κάποιος και περιμένει, και δυστυχώς έτσι είναι, με το σπουδαίο αυτό γεγονός για τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, όπως είναι το έπος του 40-41. Άρα λοιπόν, αντί να ξεκινήσουμε από τα κάτω, δηλαδή από αυτό το οποίο εσείς τονίσατε με τους μαθητές και τις μαθήτρες,
θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουμε από τα πάνω. Δηλαδή, το πάνω σημαίνει οικογένεια, γονείς, εκπαίδευση, πολιτική διανόηση, δημοσιογραφία, δημόσιος διάλογος, ο οποίος θα βάλει το αντίσταση και του αγώνα ως ηρωικό γεγονός και μήνυμα και πρόταγμα για το αύριο. Θα πρέπει να ξέρουμε, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά εδώ πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο σαφές, ότι χωρίς μνήμη δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Πολύ σωστά. Για φανταστείτε όλη η ανθρωπότητα να πάθαινε την ίδια στιγμή Αλτσχάιμερ. Να μην μπορούσε δηλαδή να έχει επαφή με τη μνήμη του. Η μνήμη σήμερα των Ελλήνων και των Ελληνίδων δεν είναι ούτε ο καταναλωτισμός, ούτε η πληροφορία. Δυστυχώς η γραμμή μας μας τα χαλάει λίγο, κύριε Μαρκίδη. Όπως προβάλλεται. Αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα προτάγματα των ανθρώπων από τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο και από τα νησιά μέχρι όλον τον Ελληνισμό, οι οποίοι κατανόησαν ότι αν δεχτούν τη σκλαβιά και τη δουλεία και την υποδούλωση, αν δεχτούν τον εξανθρωποδισμό, χάνεται η ζωή τους, χάνεται η ύπαρξή τους, χάνεται η ελευθερία τους. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι το μοναδικό ή αν θέλετε το πιο σπουδαίο γεγονός της ύπαρξης του ανθρώπου στη ζωή αυτή είναι η ελευθερία και είναι το αυτοξίωση. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσει κανείς άνθρωπος. Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Παρακαλώ, χρόνια πολλά στον Ελληνισμό και εύχομαι το μήνυμα του έτους 40-41 να είναι διαχρονικό, κυρίως σύμβολο όμως για τις επόμενες γενιές. Έτσι ακριβώς. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Καλημέρα, καλή συνέχεια.